Εντάξει. Θα φρονιμέψω το φθινόπωρο με τα χευμέκα μου καθήκοντα. Αν και δεν ξέρω. Δεν σας είπα. Ανακάλυψαν ότι έχω φωτογένεια. Θα παίξω στην ταινία. Θα κάνω μια αγνή παιδούλα, η οποία συνοδεύει την αόματη γιαγιά της στην εκκλησία. Μέχρι πότε θα γυρίζουν στο νεκρό χωριό? Δεν έχω ιδέα. Πάμε να κολυμπήσουμε. Έλα. Πάμε. Εσύ δεν θα καπάς. Θα μείνω εδώ να σου κάνω παρέα. Σου χάλασα τη βραδιά με την ιδέα μου να έρθουμε εδώ, ε. Όχι, εντάξει. Παντιά θα μου ποζάρεις για να γυμνώ. Δεν θα το βάλω στην έκθεση λόγω τιμής. Ένα νόμο του περσινού μας καλοκαιριού. Αντάλλαγμα. Πώς πάνε οι ερωτοτροπίες φέτος, παντιά? Χάλια, έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Και μισή τζάμπα. Κολοπολιτική βλέπεις. Αλλά αν κατεβώ στις εκλογές και βγω, θα είμαι ο πιο νέος μες στη Βουλή. Κυρίες μου, σεβασμό. Μιλάτε με ένα μέλλοντα βουλευτή. Ο πατέρας τι κάνει? Καλά είναι, κολλημένος εκεί στο κτήμα του. Δεν μπορείς να φανταστείς τη γλυκούλη στον πατέρας του. Καμία σχέση με αυτόν εδώ. Είναι γιατρός. Μάλλον ήταν. Τώρα ψάχνει να βρει το βοτάνι για να θεραπεύσει τον καρκίνο. Το έβγαλε, λέει, από ένα κείμενο του Ιπποκράτη για την Ατλαντίδα. Αλήθεια. Πολύ ενδιαφέρον. Αλήθεια. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτή μας κοιτάει αφιψηλού. Θα συγκεντρωθώ στις Σουηδές, μου φαίνεται. Η μητριά είναι κανόνια, την είδα από μακριά. Ο γέρος δεν το γλιτώνει το κέρατο. Μάρε, παιδιά. Δεν μου λες. Αυτός λένε πως διευθύνει τις επιχειρήσεις του από Θελαμυγό. Άμα καθίσει όλο το καλοκαίρι δεν μπορεί, θα χρειαστεί ένα δικηγόρο. Λέγε, θα μου κάνεις την επαφή. Τις έχω καλέσει την Κυριακή να ακούσουμε δίσκους στην Περάτη. Αν θες, θέλει να τις γνωρίσεις. Τζιν. Ω, Στέφανη, you're so damn lucky. That's for sure. Okay, I've had enough. I'm going outside. Alva, Ellen, where are you guys? My lucky angel. Can't you take your angel to a club just once? Club in the Greek island? I'm an old man, my love. But I promise to take you tomorrow to a nice restaurant. Well. There's this committee thing. Oh, God, yes. And we're planning to come in full entity. Like 20 people. But, you know, I explained your dislike of official functions. So? Who's coming, then? The mayor, the doctor, and one or two assistants. How exciting. Is that the old doctor? Apparently. He's the oldest member of the committee. Hmm. Let's see how it goes. Hey,
και να σκεφτεί κανείς ότι η ζωή ξεκίνησε από τη θάλασσα. Καταγόμαστε από ένα μαλάκιο, παιδιά. Με μεγάλη συγκατάβαση θα δεχτώ σαν προγονό μου έναν καλοθρεμένο γορίλα. Και αυτό σαν παραχώρηση, ε. Παντία τον είδες, τον ξαδερφό σου. Πού να το δω, στο μοναστήρι. Ποιο μοναστήρι, ρε. Στο σπίτι του στη χώρα είναι. Α, έχεις μείνει πίσω. Γύρισε. Εγώ τον είδα το πρωί στην προκυμαία. Μου μίλησε. Με ρωτούσε για τον παππού και τέτοια. Είναι πολύ εγωιτευτικός. Τα μάτια του. Και νιώθει σεβασμό. Όχι μόνο για το αράσο. Γιατί δεν γυρίζουμε σήμερα? Το πρωί θα φύγουμε. Έληξε. Φοβάμαι ότι οι προγονείς σου είναι η κατάρα σου. Κλείνουν τις αρτηρίες σου. Σου κόβουν την ορμή. Οι άντρες λύνουν τα διλήμματα με το σπαθί. Εσύ μένεις φυλακισμένος στον εαυτό σου. Καληνύχτα. 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 Τώρα. Παντιά. Πώς σαν φιλίκης. Δεν είναι το πράσινο που ήθελα. Τρίτη φορά το χάνω.
εξωτρέχει, θα σε επιστρατεύσω. Τον είδε το Σουηδό που ήρθε εδώ, ε. Το πήρε κι άλλο, ε. Πα. Ξέρεις γιατί? Για να γευτεί την ελληνική φιλοξενία και να γυρίσει πανευτυχή στην πατρίδα του. Θα σου εμπιστευτώ κάτι. Μου έδωσε μία επιταγή. Μια μεγάλη επιταγή. Πολύ, πολύ μεγάλη επιταγή. Έμαθα ότι έδωσε και στους καθολικούς. Λοιπόν, εάν μου πεις το ναι, η άδεια από το Υπουργείο θα είναι στην τσέπη σου στο άψε σβήσε. Να σκάψεις όλο το νησί. Λοιπόν. Ναι, δηλαδή τι ακριβώς πρέπει να κάνω? Τα εγκλέζικά σου είναι βέβαια τέλεια. Θα κάνεις τον ξεναγό στο Σουηδό. Και το βράδυ που θα πάμε στο δείπνο, θα βοηθήσεις και λίγο εμένα, σαν διερμηνέας. Κότερο. Ευχαρίστως. Αφού θα φροντίσετε και για την άδεια. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, το βράδυ στις 8, έτσι. Να πας στο καλό, αγόρι μου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σποντιά. Τι κάνεις? Πότε ήρθες? Χθες το απόγευμα. Τι είναι εδώ? Πώς είναι ο ξάδερφός μου? Πολύ καλά. Επιστρέψεις στη ζωή? Δεν τον είδες? Όχι, είχα πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω. Περάσαμε το βράδυ στη Ρέκα με τα κορίτσια. Την πόλη και τη μόλη? Ναι. Α, ήταν και η Γλάφκη. Τη γνώρισες? Καλή, ε. Για χαρά σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λέγομαι Γλάφκη Αρχοντίδη. Λούκας Δελόγκης. Χαίρομαι πολύ. Θέλετε τον πατέρα? Λείπει. Όχι, εσάς ήθελα. Αλλά έπρεπε να ειδοποιήσω, έχετε δουλειά. Καθόλου. Με ξεκουράζει να ασχολούμαι με τα φυτά. Νομίζω ερχόμασταν με το ίδιο καράβι από την Αθήνα. Τέλος. Γνωριζόμαστε επίσημα. Εγώ σας γνωρίζω λίγο. Δηλαδή όλοι μιλάνε για εσάς. Λέγοντας τι? Ότι επιστρέψετε από το Άγιο Όρος. Λέτε να έκανα καλά? Μάλλον. Θέλω να πω, για να γυρίσετε κάποιο λόγο θα είχατε. Έτσι δεν είναι? Σας κρατάω εδώ. Νομίζω ότι έχω ξεχάσει τους καλούς μου τρόπους. Περάστε μέσα.
τελευταίο όνομα είναι το δικό σας. Ναι. Βλέπετε, δεν χωράνε άλλοι από εγώ. Σαν ήταν σίγουρο από πριν. Εγώ απλώς ακολουθώ το μοιραίο. Μα θα μπορούσατε να κάνετε κάτι αν χαμηλώνετε λίγο τη θέση σας. Μπορεί να μ' αρέσει να είμαι στην κορυφή. Ο τελευταίος απόγονος. Και αυτό εδώ. Με αυτό το σκηνή κρέμασαν τον Πολύδωρο Δελόγγι, στην Τουρκοκρατία. Προτίμησε την αγχώνη για να μην πάρει γυναίκα του την κόρη ενός πασά. Θα πρέπει, φαίνεται να ήταν πολύ ωραίος. Για να την ερωτευτεί εννοώ. Για να πω την αλήθεια, ο Πασάς τον ερωτεύτηκε. Και για να τον κρατήσει κοντά του, σκέφτηκε να τον κάνει γαμπρό του. Να του συνεξάρει του. Είναι από τα πιο σπάνια βιβλία μας. Η Εκκλησία τον έχει κάνει και μάρτυρα. Γιορτάζεται τώρα, το Σεπτέμβρη. Παράξενο το γενεολογικό σας δέντρο. Πολεμιστές, μάρτυρες θρησκείας. Οτιδήποτε για να μεγαλώσει είχε ανάγκη από αίμα και δάκρυα. Ξέρετε, δίστασα πολύ να έρθω. Εννοώ με το πένθος σας. Ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Πολύ όμορφο είναι το σπίτι σας. Βέβαια, τώρα έτσι πως το βλέπετε, οι δικοί μου λείπουν στο εξοχικό μας, στις Παθιές. Ναι, το ξέρω. Πήγα χθες εκεί. Και ενθουσιάστηκα με όλα. Με τους δικούς σας, το κτήμα, την παραλία. Είστε πολύ τυχερός. Εγώ δεν έχω γονείς. Δηλαδή, και η μητέρα μου πέθανε 6 μήνες μετά από εκείνον. Λυπάμαι ειλικρινά. Με τη μοναξιά πώς θα πάτε? Εντάξει. Μπορώ να πω ότι κάνουμε καλή παρέα. Λοιπόν. Ναι. Ήρθα να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Να γυρίσετε πολλά χρόνια πίσω. Στην εποχή της κατοχής, όταν σε ηλικία 10 χρονών συναντήσατε τον πατέρα μου που τον κρατούσαν οι Γερμανοί. Τα ξέρετε ήδη, βλέπω. Όχι, όχι. Εγώ τα ξέρω από άλλους. Εσείς τα ζήσατε. Στη μνήμη ενός παιδιού μένουν τέτοιες εικόνες, έτσι δεν είναι? Τι λέτε? Με ευνηδιάσατε. Δεν πάμε έξω, που έχει δροσιά. Ναι. Θυμάμαι μόνο τη σπηλιά. Είχε δώσει η μητέρα μου και το πήγα φαγητό. Ήταν μαζί μου και ο Πέρ Γκρεγκουάρ. Ένας φραγκισκανός καλόγερος. Ναι, τον γνώρισα. Είδατε που θυμάστε να προσπαθήσατε. Είναι πολύ λίγα. Απόκοσμα είναι εδώ. Δεν είναι σαν να ακούγεται παλιά μουσική. Κάτι σαν πιάνο. Μητέρα μου έπαιζε πιάνο. Λυπάμαι για αυτό που συνέβη. Ήταν τρομερό. Ξέρετε, σας καταλαβαίνω περισσότερο από οποιονδήποτε. Ευχαριστώ. Από μένα τι θέλετε? Ίσως αν σας βοηθήσω να καταφέρουμε να βγάλετε κάτι ακόμα από τη μνήμη σας. Δεν νομίζω. Υπάρχει ένα ποίημα του Έλιοτ
που μιλάει για κάποιον που είναι 80 χρονών και δεν έχει αύριο. Αισθάνεστε ποτέ 80 χρονών? Όχι βέβαια. Εγώ το αισθάνομαι συχνά. Μερικές φορές μάλιστα είναι σαν να ζω σε ένα όνειρο που αρχίζει το πρωί και τελειώνει το βράδυ. Εγώ δεν έχω καιρό για όνειρα. Έχω πολλή δουλειά μπροστά μου. Εσείς κάνετε όνειρα και ψάχνετε για ξαναγώ. Δεν ήρθα στο νησί σας για να δω δαξιοθέατα. Και ούτε έχω ανάγκη από ξαναγώ. Ήρθα να προσκυνήσω τα μέρη που πέρασε ο πατέρας μου τις τελευταίες του ώρες. Θέλετε να με βοηθήσετε ή όχι? Γιατί εγώ? Μα γιατί τον είδατε, του μιλήσατε. Από τη μνήμη σας μπορώ να αναπαραστήσω στιγμές. Όποιος τον είδε και του μίλησε, έχει για μένα ιερότητα. Θέλω να το σκεφτώ. Καλύτερα να πηγαίνω, ε. Δεν θα πάμε σήμερα για βότανα. Θα έρθει ο Παντιάς. Αφήστε τα όνειρα και υπηρετήστε τη ζωή. Αυτή τουλάχιστον ξέρουμε από ό,τι γίνει. Εσείς όμως την αρνηθήκατε. Μείνατε τόσο καιρό φυλακισμένος. Φυλακισμένος? Καθόλου. Ήμουν ελεύθερος. Πάντως μόνο για καλόγερο δεν νοιάζεται. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Θα την πούμε άλλη φορά. Ήθελα να σας ζητήσω και κάτι ακόμα, αλλά φοβάμαι ότι είναι θράσος. Πείτε μου. Θα ξέρετε ότι ο πατέρας μου πέρασε τελευταία του νύχτα στο εκκλησάκι του Πολύδωρου, στο νεκροχωριό. Και τώρα που έμαθα ότι ο Πολύδωρος είναι προγονός σας και έχετε το συναξάρι. Ναι. Θα μου το δίνετε να το διαβάσω? Να σου το δώσω. Θα εγγυηθώ προσωπικά στον πατέρα μου. Είναι το μοναδικό αντίτυπο. Φαντάζεστε πώς θα το προσέξω. Αύριο θα πάω στις Παθιές. Θα μαζευτούν φίλοι, συγγενείς. Θέλετε να έρθετε? Μου είπατε ότι σας άρεσε πολύ. Σκεφτείτε το. Πάω να φέρω το συναξάρι. Coming then. The mayor, the
doctor and one or two assistants. How exciting. Is that the old doctor? Παντία τον είδες τον ξαδερφό σου. Πού να το δω στο μοναστήρι. Ποιο μοναστήρι ρε. Στο σπίτι του στη χώρα είναι. Α, έχεις μείνει πίσω. Γύρισε. Νομίζω ερχόμασταν με το ίδιο καράβι από την Αθήνα. Τέλος. Γνωριζόμαστε επίσημα. Θα κάνεις τον ξεναγό στο Σουήδο. Και το βράδυ που θα πάμε στο δείπνο, θα βοηθείς και λίγο εμένα, σαν διερμηνέας. Ήρθα να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Να γυρίσετε πολλά χρόνια πίσω. Στην εποχή της κατοχής, όταν σε ηλικία 10 χρονών συναντήσατε τον πατέρα μου που τον κρατούσαν οι Γερμανοί. Εγώ δεν έχω καιρό για όνειρα. Έχω πολλή δουλειά μπροστά μου. Εσείς κάνετε όνειρα. Και ψάχνετε για ξαναγώ. Δεν ήρθα στο νησί σας για να δω δεξιοθέατα. Και τα έχω ανάγκη από ξαναγώ. Ήρθα να προσκυνήσω τα μέρη που πέρασε ο πατέρας μου τις τελευταίες του ώρες. Θέλετε να με βοηθήσετε ή όχι? Γιατί εγώ? Γιατί τον είδατε, του μιλήσατε. Από τη μνήμη σας μπορώ να αναπαραστήσω στιγμές. Αν ποιος τον είδε και του μίλησε, έχει για μένα η ερώτητα. Θέλω να το σκεφτώ. Αφήστε τα όνειρα και υπηρετήστε τη ζωή. Αυτή τουλάχιστον ξέρουμε πού οδηγεί. Εσείς όμως την αρνηθήκατε. Μείνατε τόσο καιρό φυλακισμένος. Φυλακισμένος? Καθόλου. Ήμουν ελεύθερος. Μέσα από σένα γνωρίζω το σύμπαν. Θα ξέρετε ότι ο πατέρας μου πέρασε τελευταία του νύχτα στο εκκλησάκι του Πολύδωρο, στο νεκροχωριό. Και τώρα που έμαθα ότι ο Πολύδωρος είναι προγονός σας και έχετε το συναξάρι. Ναι. Θα μου το δίνετε να το διαβάσω? Αύριο θα πάω στις Παθιές. Θα μαζευτούν φίλοι, συγγενείς. Θέλετε να έρθετε? Μου είπατε ότι σας άρεσε πολύ. Σκεφτείτε το. Πάω να φέρω το συναξάρι. Παρακαλώ. Ναι. Η Δεσποινή της Αρχοπίδη είναι πάνω. Όχι, δεν είναι εδώ. Υποτών. Θυμάσαι που μου έλεγες? Ευγνώρισε το φίλο σου. Α, ναι. Πώς σου φάνηκε? Δεν ξέρω, λίγο παράξενος. Εγώ πότε θα σε δω? Έτσι πως το λες. Αύριο μεθαύριο, πότε θέλεις. Σημασία έχει? Θα μπορούσε να έχει τη μεγαλύτερη σημασία του κόσμου. Με κάποιο λόγο. Αστεία το είπα. Πώς περάσατε στη Ρέκα? Ποιος το είπε? Συνάντησα τον Παντιά. Και γιατί σου το είπε αμέσως, σαν τρόπαιο? Τι αντιπαθητικός που είναι. Λοιπόν, τηλεφώνησε μου όποτε θέλεις. Εγώ εδώ είμαι. Ναι. Γεια. Γεια. Πατέρα! Ο μουσικός ήταν και δρόμος. Γιάννη Σιλίδη, την ερχόμενη Δευτέρα θα μοιράσει και πάλι τα ρυθμικά, τη μελωδικά μου γράμματα και θα έχουν στείλει για εσάς τα αγαπημένα στέγια του ξένου μουσικού πενταγράμματος. Το μουσικό ταχυδρομείο θα το προσέφεραν οι εταιρείες δίσκων Παντία! Τι έπαθε? Ξέρω εγώ, μάλλον με είδε απότομα και τρόμαξε. Καλώς όρισες. Έλεγα πως δεν θα έρθεις.
Πρέπει να κατέβω στη χώρα σε λίγο. Είχα κάτι δουλειές. Συγχαρητήρια για τη δίκη. Μόνο 8 χρόνια. Μεγάλη επιτυχία. Τι είναι εδώ, πώς είναι ο διάδοχος του Δελόγκη? Ίσα που τον είδα τη μέρα που έφτασε. Μετά με τη Θωμαή. Έλα. Εσύ δεν είσαι που λες ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες το ταχύτερο δυνατό? Έφυγε μεγαλοπρεπώς όπως έζησε. Ποιος ξέρει, ίσως αυτό ήθελε. Εγώ τώρα τι κάνω, μου λες? Αυτός επιστρέφει με τα βαΐων και κλάδων. Μου είπανε πως έφυγε και από το μοναστήρι. Μένει τώρα στη χώρα, ε? Ναι, το έμαθα. Πάντως δεν ξέρω τις προθέσεις του. Φαίνεται ξαναγυρίζει στα εγκόσμια. Μίλησες με το θείο? Τι να μιλήσω, έτσι που είναι αυτός τώρα. Στο τηλέφωνο, γενικότητες. Μας κάλεσαν αύριο στις Παθιές. Θα είναι και ο Λουκάς, λέει. Ευκαιρία να τα πείτε. Λες να δικηγορήσει ή πάει και για την έδρα του θείου στη Βουλή? Ή και τα δύο γάμω το κερατό μου? Δεν λέω τίποτα ακόμα. Από ό,τι ξέρω, φοράει ράσο. Ωραία. Εγώ έφαγα τόσα χρόνια στο γραφείο του θείου για να έρθει αυτός να τα βρει όλα έτοιμα. Τόση προσπάθεια χαμένη. Πρώτον, η προσπάθεια δεν πάει χαμένη ποτέ. Είναι ενέργεια. Δεύτερον. Άσε τα ψηλά μαθήματα. Μπορείς να κρατήσεις κάτι για να μην εξαρτιέμαι τώρα από αυτούς. Αυτό με τρελαίνει. Η εξάρτηση. Ο φτωχός συγγενής. Και τι ήθελες, να ρυθμίσω τη ζωή μου όπως αρέσει εσένα? 5 χρόνια δουλεύω για αυτό το σκοπό και τώρα την τρώω πίσω από την πλάτη. Κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να αντιδράσω. Τα χάνω όλα, καταλαβαίνεις. Την αξία σου δεν μπορεί να στην πάρει κανείς. Αυτή θα σε ανεβάσει ψηλά. Μη σου πέσει το κουτί, αυτό θα σε σκοτώσω. Άντε, μπράβο. Άντε. Καλώς ήρθατε στο νησί μας. Αμάν. Και σου το είπα. Πρόσεχε. Τώρα, τι θα δώσουμε στον άνθρωπο? Ευτυχώς που μας είδε ότι κάτι φέραμε. Σωτηράκι, εξήγησε στον κύριο. Δεν πειράζει. Είσαστε εδώ. Είναι το καλύτερο δώρο. Μιλάτε ελληνικά. Νομίζω συνεννοούμε. My wife, η σύζυγός μου. Hello. Τα μόνα πλούτη που είναι πάντα δικά μας είναι αυτά που προσφέρουμε στους άλλους. Αγαπώ την όμορφη χώρα σας. Η Ελλάδα είναι ιδέα.
αυτό που είπατε πραγματικά. Πάρα πολύ όμορφο. Και το νησί μας. Παράξενος άνθρωπος. Γιατί δεν πληξιάζει την προκυμαία και μένει στα νυχτά. Ο Περ Γκρεγκουάρ μου είπε ότι έκλεισε ολόκληρο όροφο στο ξενία. Και αυτά τα μαύρα γυαλιά. Μόνοι μας. Το αστυνομικό σου δαιμόνιο με εντυπωσιάζει. Και αυτός ο λαός που κατοικεί σε αυτό το νησί παιδεύεται μόνος του να βελτιώσει. Χθες τον είδα κοντά σε ένα σκαφέ. Γι' αυτό μας πικραίνει. Λες να είναι αρχιοχάπλος. Τι το λιμάνι διορθώνουν και τι δεν έχουμε κάνει γι' αυτό το νησί. Πρώτη φορά έρχεστε στο νησί μας, κύριε Γιούναρσον. Είχα επισκεφθεί νέος. Έμεινα λίγο. Γιατί γνωστή φυσιογνωμία. Απλώς μια κοινή φυσιογνωμία. Εσείς είπατε δεν είσαστε πια γιατρός. Όχι, δεν ασκόπησα για την ιατρική. Ο κόσμος γυρνάει τόσο γρήγορα που κανείς δεν μένει σταθερός. Τώρα ασχολούμαι με τη μελέτη των αρχαίων. Οι αρχαίοι Έλληνες. Αιώνια νιώτη, το φως του δυτικού πολιτισμού. Τα ελληνικά σας είναι εντυπωσιακά. Ναι. Να περάσω. Να περάσεις. Τίποτα δεν αλλάξα τώρα αυτά χρόνια, Περ. Αρκετά αλλάζουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να αλλάζουν και τα πράγματα, παιδί μου. Σας διέκοψα. Είχατε δουλειά. Όχι, τίποτα. Έτσι απλώς χάζευα τα καιρικά φαινόμενα. Τελικά ξέρεις αυτό που λένε για τον ελληνικό ουρανό είναι μύθος. Πάλι φρεσκαδούρα θα έχουμε αύριο στο Αιγαίο. Άρα, κάθεσε. Να σου φέρω κάτι. Ένα τσάι, ένα κονιάκ. Λίγο νερό. Και νομίζω πως από στιγμή σε στιγμή θα πας στον πίνακα και θα αρχίσει να σχεδιάζεις τις τροχές των πλανητών. Τι έχεις? Ήρθα να σας ζητήσω μια χάρη. Μου άφησε κάποια γράμματα. Η μητέρα σου ήταν υπέροχος άνθρωπος. Γοητευτική προσωπικότητα, αλλά πολύ αυστηρή στην κριτική της. Επεριγράφει με τα πιο μελανά χρώματα. Μην ξεχνάς πως ήταν άρρωστη, παιδί μου. Όχι στο μυαλό. Δεν ξέρω. Ίσως να έχει δίκιο. Το έβλεπα το αδιέξοδο που θα φτάνατε. Μοιάζετε πολύ. Αλλά όσο έντονες ήταν οι συγκρούσεις σας, τόση τρυφερότητα υπήρχε ανάμεσά σας. Ποτέ δεν ήμουν όπως με ήθελε. Εγώ φταίω. Όχι βέβαια. Ούτε στην κηδεία έτσι δεν μπόρεσα να πάω. Δεν το άντεξες. Αυτή το καταλαβαίνει εκεί που βρίσκεται. Ξέρεις, όταν έφυγες για το όρος, ακόμα κι εγώ, αν και ιερωμένος, λυπήθηκα. Κανείς σας δεν κατάλαβε το όρος ήταν απρόσχημα. Ένα ταξίδι προς τα μέσα. Δεν είχα αυτό το δικαίωμα. Ήθελα να δοκιμάσω να βρω, αν όχι το Θεό, τουλάχιστον τον εαυτό μου. Τόσο φοβερό είναι. Όχι, παιδί μου. Όχι. Και αυτό σημαίνει ότι για να γυρίσεις, βρήκες αυτό που έψαχνες. Όχι, όχι.
Αυτό που κατάλαβα είναι ότι για να περισσεύει στον κόσμο τόσο το κακό, δεν μπορεί ο Θεός να είναι αμέτωχος. Θέλω να πω, εκπορεύεται από αυτόν. Έχει αγαθή σκοπιμότητα. Τώρα γίνεσαι βλάσφημος. Ποια μπορεί να είναι αυτή η σκοπιμότητα? Μα ηθική μας τελειοποίηση. Η πρωτόπλαση στον παράδεισο ήταν απλά δαρό ζευγάρι που αυτό θαυμαζόταν. Μετά το αμάρτημα η ζωή τους πήρε νόημα. Ξέρετε ποιο? Να κερδίσουν το χαμένο παράδεισο. Ακόμα αυτόν δεν ψάχνουμε. Επειδή υπάρχει το κακό, εξελίσσεται ο κόσμος. Αν βρεστά στο σφάλμα και τον πόνο, εξυψωνόμαστε. Όχι, παιδί μου. Τώρα βλέπω την πλάνη σου. Το κακό υπάρχει για να έχουμε τη δυνατότητα επιλογής. Είμαστε ελεύθεροι για να διαλέξουμε. Και γι' αυτό βέβαια κάποτε θα λογοδοτήσουμε. Θα λογοδοτήσουμε? Για ποιο πράγμα? Για το σώμα μας και τις αδυναμίες του? Αφού μας δόθηκε. Έτσι γεννηθήκαμε. Είναι έγκλημα αυτό? Λοιπόν, δεν παραδέχομαι ότι γεννιόμαστε κατηγορούμενοι. Ζητάω ένα Θεό φιλάνθρωπο που να ανταμείβει το καλό και να συγχωρεί το κακό. Δεν το βρήκα στο όρος. Ένας δημιουργός καταδέχεται να ταπεινώνει το δημιούργημά του. Βαστάει η μάνα να βάλει κυρώσει στο παιδί της. Το πολύ πολύ κρεμίζεται και τσακίζεται. Βλέπω ότι το όρος δεν γαλήνευσε την ψυχή σου. Όμως ας αφήσουμε κάποια άλλη φορά αυτή τη συζήτηση. Με το φως του ήλιου όλα φαίνονται πιο αισιόδοξα. Αλλά δεν μου είπες τι χάρη ήθελες από μένα. Μου είπες ότι θες να μου γυρέψεις κάποια χάρη. Θέλω να με κουρέψετε. Έχει για μένα συμβολική σημασία αν το κάνετε εσείς. Είστε ο πνευματικός μου πατέρας. Το αποφάσισες? Δεν με δει αύριο το φως με αυτό το σχήμα. Δεν με εκφράζει πια. Το ακούω με αγαλίαση, παιδί μου. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είμαι βέβαιος πως αν ζούσε η μητέρα σου, θα χαιρόταν πολύ γι' αυτό. Λίθιο είναι αυτό το φουστάνι. Δεν θα το ξαναβάλω, απέσιο είναι. Πολύ ωραίο είναι. Τι έπαθες τώρα? Παράταμε. Ωραία διάθεση μας άφησε η Ρέκα. Μουλάκι, τι έπαθες? Τον είδα και τον θυμήθηκα πάλι. Αχ, όχι. Θέλει τον παντιά, είναι τρελή. Γι' αυτό ήσουν συνέχεια κολλημένη πάνω του. Δεν μου λες. Θυμάσαι πως φέρθηκε πέρυσι το καλοκαίρι? Αυτό θυμάμαι και τον θέλω πιο πολύ από όλους χίλιες φορές.
Αυτός παιδί μου είναι κόκορας, δεν έχει αισθήματα. Ήθελα να κάνω και την αδιάφορη. Μόλις βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Το μυαλό μου μπορεί να λέει όχι, αλλά το σώμα μου λέει ναι, ναι, ναι. Τι να σου πω, παιδάκι μου, άμα θέλεις ταλαιπωρία, άντε τράβα, κυνήγα τον. Καλύτερα να έχεις αγαπήσει και να χάσεις, παρά να μην έχεις αγαπήσει ποτέ. Και είναι και τρομερός εραστής. Τι λέω, από κορμί. Αλλά παρήγανε αυτό, αυτό είναι που με ενοχλεί. Απλώς είναι διαφορετικός. Φαντάζεσαι να μας ακούγε τώρα ο παππούς. Έλα, άντε πάμε. Θα σου γράψω εγώ τις προσκλήσεις για την έκθεση. Αλήθεια. Όλες. Λες να έρθει όμως και ο Πατιάς. Εγώ μίλησα. Come on, girls. He's acting very strange lately. I know. I wonder what's eating him up. Why don't you come and have fun with us? Darling, your friends are too young. We're going for a swim. Bye, Dad. Here we are. Let's go. Have fun. Bye. 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 Hope I'll get some tan today. More likely some burn, though. We're going to go for a great swim. Yeah. What are you two whispering about? Is there a mystery here? Am I missing something? I don't think this island suits you, darling. My darling, this island means a lot to me. Με ζήτησε κανείς? Όχι. Με σπινείς, Αρχοντίδη? Λουκά. Τόσο πολύ άλλαξα. Όχι, απλώς είστε πολύ πιο... πιο όμορφος. Ευχαριστώ. Δεν με προειδοποίησατε. Να είχαμε αυτή την έκφραση. Πάμε. Ναι. Πες, δεν το είχα σκεφτεί ακόμα. Μετά το αποφάσισα. Άλλωστε οι εκπλήξεις είναι ωραίες. Δεν συνηθίζετε να προειδοποιείτε τους άλλους. Δηλαδή? Οι φήμες λένε πως όταν φύγατε για το όρος, ξαφνιάστηκαν όλοι. Κανείς δεν το περίμενε. Είμαι αδιάκριτη. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι παίρνω αποφάσεις μόνος μου. Δεν μοιράζομαι εύκολα τις σκέψεις μου. Καλύτερα. Βαριέμαι τους ανθρώπους που ανοίγονται. Ρωτάς τι κάνεις και το παίρνουν της μετρητής. Σου λένε τα πάντα. Εσύ τι κάνεις? Πες μου τα πάντα. Δεν μου αρέσει να το λέω. Είμαι ποιήτρια. Είναι από τις λέξεις που κάνουν τους άλλους να αλλάζουν τον τόνο της φωνής τους. Όπως μοναχός. Άλλωστε ότι γράφω το σκίσμα. Πώς μιλήσαμε στον Ενικό? Πάει με τα ρούχα. Εντάξει, μπορεί να έχουν διαδηλώσει με τους φοιτητές στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμφίβολα όμως έχουν ευημερία και ειρήνη.
Οι οικονομολόγοι την ονομάζουν χρυσή εποχή. Εκατομμύρια εργάτες μεταναστεύουν, τι κυνηγάνε. Το σκληρό νόμισμα. Συμφωνώ απολύτως. Εδώ τι γίνεται. Αν ο τόπος δεν βρει τη γαλήνη με τις εκλογές, οδηγούμαστε σε βίαιη αναμέτρηση. Χειρότερη από όσες γνωρίσαμε στο παρελθόν. Λένε ότι επανέρχονται οι εκτοπίσεις. Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων κτλ. Χαίρο, Ελευθερία. Δυστυχώς ο αριθμός των φωτισμένων ανθρώπων που τιμούν το έθνος και προάγουν τον τόπο είναι μικρός. Οι υπόλοιποι ίσως έχουν καλές προθέσεις. Αλλά είναι άτομα ασήμαντα και ανεπαρκή. Καλές προθέσεις, ε. Με το να πόδι στο κέντρο και το άλλο στην κυβέρνηση. Και το παλάτι, χειρισμούς κακής ποιότητος. Δεν είναι τυχαίο που ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς. Σας θεωρεί όλους απατεώνες. Εγώ βλέπω κίνδυνο για χούντα. Μπα, εκεί νομίζω θα συσπηρωθούν όλα τα κόμματα. Εθνική και δημοκρατική. Δεν έχουμε τέτοιο κίνδυνο. Ωστόσο, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Τι συμβαίνει, νιώθεις καλά? Μια χαρά, εντάξει. Τσιγάρο? Όχι, ευχαριστώ. Δεν καπνίζεις, ε? Είναι αστείο, αλλά στο όρο στην αρχή ήταν το πιο δύσκολο πράγμα. Νηστεία θα πει αποχή από όλα. Τώρα δεν μου λείπει. Κοίτα που βρήκε να χαλάσει. Πιστεύεις τις συμπτώσεις? Ίσως προκαλούμε κι εμείς. Η ανατολική άποψη. Ναι, βέβαια. Στην Αγγλία τώρα όλοι ασχολούνται με ανατολικές θρησκείες. Λες, ας πούμε, μία λέξη, δεν ξέρω πόσες φορές την ημέρα, και όλα στη ζωή σου πάνε καλά. Για πες την, πώς βοηθήσει. Αγάπη. Όλοι το ίδιο λένε. Δεν έχει σημασία αν είναι Μωάμεθ ή Βούδας ή Χριστός. Ο Χριστός το λέει πιο καθαρά. Μπορεί. Τώρα με την αλλαγή. Νιώθεις διαφορετικά. Πιστεύεις λιγότερο. Όταν βρεθείς στο φως του, δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη. Εγώ έχω πολλά ερωτηματικά. Για το θάνατο. Από μικρή τον σκέφτομαι συνέχεια. Νομίζω πως αν δεν τον καταλάβω, δεν θα αρχίσω ποτέ να ζω. Θες να καταλάβεις το θάνατο? Όχι ακριβώς. Θέλω να τον δεχτώ. Να μην θυμώνω. Να μην κοιτάω συνέχεια πίσω. Δεν πειράζει να ρίξεις ματιά στο παρελθόν. Αρκεί να μην μένεις αυτό. Είσαι τόσο διαφορετικός έτσι. Και χθες και σήμερα πάντως μοιάζεις πλασμένος για τον κόσμο. Ωραία, αυτός ήταν ο προορισμός μας. Ο κόσμος. Να φυλάξουμε τα δώρα της γης. Μπορεί ο έρωτας, το σώμα, η δύναμη να είναι ιερή έκφραση. Μπορεί η κακομεταχείριση αυτών των δώρων να είναι αμαρτία. Όχι τα ίδια. Έγινα ασαφής. Καταλαβαίνω τι λες. Αλήθεια? Ναι. Μπορεί και να έχεις δίκιο. Περιμένουν συγκεκριμένη ώρα. Έχουμε αργήσει. Να δοκιμάσουμε όσο περιμπρός. Ενώ θέλω πολύ να δω τον πατέρα μου, θέλω να το καθυστερήσω. Αυτή η συνάντηση εφόλης της ύλης με τρομάζει. Καλώς τον. Γεια σας αγαπημένοι μου. Παρούσα και η ταπεινότητά μου. Τι τρέχεις βρε Γκρεγκουάρ, μια ζωή τρέχει. Πολλή δουλειά, λίγη ζωή και εγώ είμαι γέρος και πρέπει να βιάζομαι. Μαμζέλ Φλωρέτ, αυτό δεν πάει με αυτό. Γιατί η αγάπη μου δεν πάει? Να που το φοράω.
που να είναι νυχτώνει. Έχω χρόνια να έρθω από εδώ. Αλλά νομίζω ότι έχει ένα ξενοδοχείο εδώ πιο κάτω. Πάμε να ρωτήσουμε. Μήπως έχει κανένα μηχανικό. Μήπως είμαστε στο κεντρικό δρόμο και να γυρίσουμε πίσω. Όχι. Πάμε στο ξενοδοχείο που είναι κοντά. Να ειδοποιήσουμε και τους δικούς να μην ανησυχούν. Ωραία. Α, μην εκεί που είσαι. Έχει κάτι φορά. Τι κάνεις εδώ? Συγγνώμη, είστε ο κύριος Λουκάς Ντελόγγις? Εντάξει. Να πιούμε στη μνήμη εκείνης που λείπει. Ένα ποτήρι κρασί για τη ζωή και το θάνατο. Η ζωντανή με τους ζωντανούς, έλεγε πάντα. Να ζήσουμε τι θυμόμαστε. Λοιπόν, παρότι θα μπορούσα να περάσω όλη μου τη ζωή τρώγοντας μόνο φακές, οφείλω να πω πως το φαγητό ήταν εξαιρετικό. Όπως πάντα άλλωστε. Τα περίφημα γεμιστά της Γιάννιος. Μπράβο, Γιάννιο. Είχαμε, δεν είχαμε, τη χάσαμε τελικά. Τι έγινε, Λουκά? Για τον Πασάλεο. Να τους δεν ξέρω. Στο μπαμπά είπε απόγευμα. Θα φέρει, λέει, και την κόρη του Αρχοντίδη. Ναι, πώς αυτό? Την κάλεσε. Είχε περάσει από το σπίτι. Θα'ρθει και ο Σωτήρης αργότερα. Τον πικράναμε τόσο πολύ με τη συμπεριφορά μας, που τελικά χάρισε όλα τα ευρήματα της Τρίας στο Βερολίνο. Κοσμικοί Φαρισαίοι. Μεγάλωσα πια, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Έλα, θύε. Εσύ δεν θα μεγαλώσει ποτέ. Και τι έγινε μετά? Ο γραμματέας δεν είχε πει ότι μιλάνε ελληνικά. Ελληνικά δηλαδή Φαρσί. Και να στέκεται κορδωμένος ο Αρτέμις, εξήγα σωτηράκι για το δώρο. Και να βρίζει τον κλέρκο. Και σου είδω να τα καταλαβαίνει όλα. Όλα. Δεν είναι δυνατόν. Τα σάλια του τρέχαν του Αρτέμι, αλλά μάλλον για τον Σολομό. Και δώσ' μια επίσημη δεξίωση προς τιμή σας και ένα επίσημο δίπλωμα με όλα τα μέλη μας. Και ο άλλος να λέει συνέχεια, παρακαλώ, καμιά επισημότητα. Ναι, το είπα και σε μένα. Δεν θέλω εκδηλώσεις. Ο κλέρκος φέσει από το μετήσι, γλιστράει φεύγοντας και προσγειώνεται στη γυναίκα του Σουηδού που ανέβαινε και καρχέται πάνω της. Και τα είχε τόσο γαμμένα, μου λέει την άπινε για ώρα. Να σκάμε στο αυτοκίνητο μετά τις τροφές. Πρέπει να το ρημορκίσουμε. Και μόλις έμαθα δεν υπάρχει κανένα συνεργείο εδώ κοντά. Εσύ τι κάνεις εδώ? Εγώ, ξεναγός. Είμαι με το Σουηδό και τη γυναίκα του. Γυρίζω τώρα, αλλά τους άρεσε, λέει, και θέλω να είναι. Θα σας τηλεφωνήσω. Μήπως να με κάνεις. Σε περιμένω. Θα τηλεφωνήσουμε. Άλλωστε δεν υπάρχει τρόπος να πάμε. Θέλετε να πω στο Σουηδό να μας δανείσει το αμάξι του, να σας πάω εγώ? Ωχ, 40 χιλιόμετρα και άσχημος ο δρόμος. Εσύ τι λες? Για μένα καλύτερα είναι. Δηλαδή, θα έχω και παρέα. Θα στενοχωρηθούν, Λουκά. Αφού δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πάμε αύριο.